Στη συνάντηση που είχε χθε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν πολλά θέματα, εκτό όμω από ένα. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη ποδοσφαιρική κρίση έμεινε εκτό συζήτηση. Αν και στη συζήτηση με τον Λευτέρη Αβγενάκη υπήρξε μια γενικόλογη νήξη για την οπαδική βία. Αντιθέτω, αναλυτική ήταν η συζήτηση για θέματα πολιτισμού με την Λίνα Μενδόνη και αν κατέστη κάτι σαφέ από τη συνάντηση μενδονη αβγενακη Αυτό είναι πω ο Υφυπουργό Αθλητισμού είναι μεν σε καραντίνα, αλλά ότι αφορά το ποδόσφαιρο. Όμω παραμένει στην κυβέρνηση κανονικά και ασχολείται με τα υπόλοιπα αθλήματα. Στον τομέα αθλητισμού, οι κυρία για το 2020 είναι η καταπολέμηση παραβατικών φαινομένων και η αναβάθμιση και εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Η αναβάθμιση υποδομών, κάτι που περιλαμβάνει η ανακατασκευή και κατασκευή του πρώτου αθλητικού κέντρου ΑΜΕΑ και η διάχυση του αθλητισμού στον ευρύτερο πληθυσμό. Συζητήθηκαν ακόμα οι πρωτοβουλίε για την καλύτερη προετοιμασία ενόψη Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο το προσεχέ καλοκαίρι. Στα σχέδια του Υφυπουργείου περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, ενώ προγραμματίζεται να αρχίσει άμεσα το πρόγραμμα «Υιοθέτησε έναν αθλητή» που θα καλεί εταιρείε, φορείς και πολίτες να παίξουν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία αθλητών για τους αγώνες εμφασιδόθηκε στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο αντί για τα Χριστούγεννα, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές. Συνολικά υλοποιούνται 5.000 προγράμματα, στα οποία απασχολούνται 1.200 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής και συμμετέχουν 100.000 πολίτες. Έχει γίνει ουσιαστική δουλειά στο Υπουργείο, γιατί είχαμε πει εξ αρχής ότι σκοπός μας δεν είναι μόνο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξυγίανση του επαγγελματικού αθλητισμού. Κατεξοχήν δίνουμε έμφαση στο μαζικό, στον εραστεχνικό αθλητισμό. Νομίζω ότι εκεί έχουμε κάνει πολλά σημαντικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα εντός του 2020, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαίτερη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων με την τελετή αφής της Ολυμπιακής Πλόγας να γίνεται σε ένα μήνα, ουσιαστικά από σήμερα. Στο ζήτημα της οπαδικής βίας, προχωρούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των λεσχών φιλάθλων. Τρεις λέσχες έχουν σφραγιστεί, σε 17 έχουν υποβληθεί μηνύσεις, ενώ σε άλλες 35 ολοκληρώνεται σύντομα ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εξακρίβωση του καθεστώτος της λειτουργίας τους.